Συγκεκριμένες προτάσεις και ιδέες για τη δημιουργία συνθήκων επανάρξεως συνομιλιών στο Κυπριακό τέθηκαν το πρωί επιτάπητος στη συνάντηση του Πρόεδρου Στουρίδη με την απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Εθνών Μαρία Άγγελα Ολκίν στις Βρυξέλλες. Ήταν πολύ παραγωγική συζήτηση, δεν ήταν γενική συζήτηση. Ήταν πολύ συγκεκριμένα για το πώς να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Άρα μιλήσαμε συγκεκριμένα για πτυχές του Κυπριακού. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι ιδέες που μπήκαν στο τραπέζι αφορούν τόσο στη διαδικασία όσο και στην ουσία των συνομιλιών, με τις δύο πλευρές να εξακολουθούν όπως φάνηκε να επενδύουν στο προγραμματισμό μιας άτυπης έστω τριμερούς συνάντησης υπό τον Αντώνιο Κουτέρες το ερχόμενο Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Προϋπόθεση ωστόσο να αλλάξει τροπάριο στην Τατάρ, ο οποίος συναντάται τη Δευτέρα στο Λονδίνο με την κυρία Ολκίν. Στην επιστροφή μου στην Κύπρο θα συγκαλέσω το Εθνικό Συμβούλιο για να ενημερώσω τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, να μοιραστώ και μαζί του τις σκέψεις μου για τα επόμενα βήματα, να δούμε πώς από κοινού, γιατί είναι μόνο μέσα από τη συλλογικότητα που μπορούμε από τη μια να πετύχουμε εθνικούς στόχους, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις. Σε μια άλλη εξέλιξη, μετά από συντονισμένες ενέργειες του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτας Δημητρίου, το Κυπριακό εντάχθηκε στο έγγραφο με τις 10 βασικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την επόμενη πενταετία. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καταφέραμε να εντάξουμε σε αυτό και το Κυπριακό. Με σαφή αναφορά για ισχυρή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για επανένωση της πατρίδας μας στο πλαίσιο των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών. Και αυτό είναι ένδειξη, όχι μόνο μηνύματα που στέλνουμε και στην Κύπρο, αλλά μηνύματα που στέλνουμε και στη διεθνή κοινότητα και μηνύματα που στέλνονται μέσα από την ξεκάθαρη, επαναλαμβάνω, μετά από συντονισμένες προσπάθειες δικές μας και της Πρόεδρου της Βουλής, συγκεκριμένη αναφορά και για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο της αναφοράς υπογραμμίζει ανάγκη για συνέχιση της ισχυρής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες των ΜΕΘΝΟΝ για επανένωση της Κύπρου στην βάση των ψηφισμάτων της Βουλής Ασφαλείας των ΜΕΘΝΟΝ, το κεκτημένο της αξίας και της αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκφράζεται ετοιμότητα για προώθηση και στήριξη των προσπαθειών των οποίων ηγούνται τα Ηνωμένα Έθνη. Μεταξύ άλλων, στα 10 σημεία στρατηγικής που εγκρίθηκαν από τις ισότητες αρχηγών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, γίνεται επίσης αναφορά στην ανάγκη αναβάθμισης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης μέσω και της ΠΕΣΚΟ, της ολιστικής αντιμετώπισης παράνομης μετανάστευσης και της προστασίας των εξωτερικών συνόδων μέσω της ενίσχυσης της Frontex. Μέσω του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος συμβάλλουμε στο κοινό όραμα για μια Κύπρο ασφαλή, με κοινωνική αλληλεγγύη και ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική. Χτίζουμε μια πραγματική ενεργειακή ένωση και μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, κατέληξε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του ΔΣ.